Ο Έλληνας καθηγητής Κώστας Ανδριοσόπουλος, σε ηλικία 37 ετών, διευθύνει την έδρα της ενεργειακής οικονομίας στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο ESCP, το οποίο έχει παραρτήματα στο Λονδίνο και σε άλλες 5 ευρωπαϊκές πόλεις. Το ρώτησα πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή ο Διεθνής Ενεργειακός Χάρτης με όλες τις πολιτικές του προεκτάσεις. Πολύ πρόσφατα τώρα παρουσιάζεται μια δραστική αλλαγή σε όλο τον ενεργειακό χάρτη παγκοσμίως, αλλά πόσο μάλλον δε και στην Ευρώπη συγκεκριμένα. Βλέπουμε κάποιες επαναστάσεις, όπως τις ονομάζουν πολλοί ειδικοί, οι οποίες έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές, για παράδειγμα, είναι το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο, το οποίο βρίσκεται στην Αμερική, όπου έχει φέρει την Αμερική πάλι στην καρδιά του ενεργειακού χάρτη παγκοσμίως. Η Αμερική πλέον είναι ο μεγαλύτερη παραγωγός, από τις μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες σε πετρέλαιο αλλά και σε φυσικό αέριο, και αυτό δομικά έχει αλλάξει και την αγορά, γιατί πλέον η Αμερική θα είναι και ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όσον αφορά την εξαγωγή φυσικού αερίου υπό τη μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου, το LNG όπως το ονομάζεται, προς τον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπουμε επίσης πάρα πολύ αποκεντρωμένες μορφές παραγωγής ενέργειας, και σε αυτό έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ΑΠΕ, οι οποίες έχουν και αυτές αναταράξει λίγο τα νερά στην ενεργειακή αγορά. Πολύ περισσότερο δε και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, γιατί έχουμε, για παράδειγμα, κάποιες στρεβλώσεις οι οποίες παρατηρήθηκαν τα πρώτα χρόνια όταν είχαμε τις μεγάλες επιδοτήσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν περισσότερο τα αιωλικά ή τα φωτοβολταϊκά, σε χώρες όπως Ισπανία, Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα, που παρατηρήσαμε τέτοιες στρεβλώσεις και πάρα πολύ μεγάλη απότομη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, που αυτό μετά έχει και κάποια άλλα ανεπιθύμητα αποτελέσματα, αν θέλετε, στον υπάρχον ανταγωνισμό, όπως για παράδειγμα είναι η παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά, όπως έχουμε στην περίπτωση της Γαλλίας, της Γερμανίας ή σε άλλες χώρες της βορειοκεντρικής Ευρώπης, και φυσικά του πιο βρώμικου, αν θέλετε, λιγνίτη ή άνθρακα, όπως εδώ είναι κάτι το οποίο αγγίζει και αφορά πάρα πολύ την περίπτωση της Ελλάδας, γιατί έχουμε δικές μας πηγές, έχουμε δικά μας αποθέματα λιγνίτη, τα οποία χρησιμοποιούνται και σε μεγάλο βαθμό, περίπου 25% του μείγματος, του ενεργειακού μείγματος στη χώρα μας, ακόμα και σήμερα. Και αν βάλουμε μέσα σε όλα αυτά και τη μεγάλη κίνηση που υπάρχει από όλους τους μεγάλους ηγέτες όλων των χωρών παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μετά και από τη σύνοδο κορυφής που έγινε στο Παρίσι πολύ πρόσφατα, κοιτώντας όλοι πλέον το σχεδιασμό τους για μια πιο καθαρή οικονομία, για άλλες πηγές ενέργειας οι οποίες δεν θα μολύνουν τόσο τον πλανήτη, σίγουρα οι πιο ρηπογόνες μορφές ενέργειας, όπως για παράδειγμα ο λιγνίτης που αναφέραμε, ο άνθρακας ή ακόμα το πετρέλαιο φυσικά και ίσως και το φυσικό αέριο, γιατί είναι υδρογονάνθρακα σε αυτό το κομμάτι, δεν έχουν και τόσο αισιόδοξο μέλλον, αν θέλετε, κοιτώντας μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα, στο πώς θα είναι ο ενεργειακός χάρτης παγκοσμίως. Η Ευρώπη το έχει αναγνωρίσει αυτό. Υπάρχει και ένας μηχανισμός, ο μηχανισμός για τους ρήπους του διοξιδίου του άνθρακα, όπου όλα αυτά τα δικαιώματα, λοιπόν, του άνθρακα εμπορεύονται, και εάν αυτή η τιμή, αυτός ο έμεσος φόρος, αν θέλετε, ο οποίος πέφτει πάνω στις ρηπογόνες βιομηχανίες, αυξηθεί, θα δούμε σιγά σιγά και τον αφανισμό από το σύστημα αυτών των πιο ρηπογόνων μορφών ενέργειας. Σε αυτόν τον ευρωπαϊκό ή διεθνή ενεργειακό χάρτη, ποια είναι η θέση της Ελλάδας και οι προοπτικές της? Η Ελλάδα είναι, καταρχήν, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε από αυτό και μόνο έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά, έτσι ώστε να εναρμονιστούμε με τη γενικότερη ευρωπαϊκή οδηγία. Υπάρχει πρόσφατα, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, όπως λέγεται, το European Energy Union, που είναι μια κατεύθυνση που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, και η Ελλάδα θα πρέπει να είναι μέρος αυτού. Εδώ να σημειώσουμε ότι στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, στο οποίο ανήκουμε και εμείς, οι διασυνδέσεις μεταξύ των διάφορων όμορων και γειτονικών χωρών δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό μας δείχνει ότι όσον αφορά την Ελλάδα, έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας να κάνουμε για να μπορέσουμε να
ολοκληρώσουμε αυτή την Ενεργειακή Ένωση, αλλά σημαίνει έργα υποδομών. Οπότε σε μεγάλο βαθμό αυτό μπορεί να σημαίνει και προοπτικές ανάπτυξης για την χώρα μας. Εάν τοποθετηθούν σωστά οι εταιρείες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι οι βασικοί παίχτες στην ενεργειακή αγορά, τόσο στην αγορά του ηλεκτρισμού όσο και στην αγορά του φυσικού αερίου, πιστεύω θα μπορέσουν να είναι σε θέση να προσελκύσουν μεγάλους παίχτες της ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, οι οποίοι θα θέλαν να έρθουν στην Ελλάδα και για το γεγονός ότι υπάρχουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες πλέον μέσα σε αυτό το νέο σκηνικό το οποίο δημιουργείται, αλλά σίγουρα γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι σε ένα τέτοιο κομβικό σημείο που ενώνει την Ασία, την Ανατολή με τη Δύση, και πάντοτε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όσον αφορά τα ευρύτερα γεωπολιτικά, αν θέλετε, ή τις ευρύτερες διεθνείς σχέσεις εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχουν έργα σε εξέλιξη ή σε μελέτη για την ενέργεια τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ελληνική οικονομία θετικά? Καταρχήν έχουμε το πολύ μεγάλο έργο του ΤΑΠ. Αυτός είναι ο μεγάλος αγωγός φυσικού αερίου, ο οποίος ενώνει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν μέχρι την Ιταλία. Είναι η Ελλάδα μια χώρα διακομιστή σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά παρόλα αυτά έχουμε πάρα πολλές θέσεις εργασίας, χιλιάδες θέσεις εργασίας που απασχολούνται κόσμος αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα, από όπου περνάει ο αγωγός. Έμεσα έχουμε βοηθήσει, αυτός ο αγωγός έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, γιατί είναι πάρα πολλές οι εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρείες, τόσο στον χώρο του κατασκευαστικού κομματιού, αλλά ακόμα και στην παραγωγή των ίδιων των σωλήνων, ή συμβουλευτικές εταιρείες, μηχανικοί, οι οποίοι εργάζονται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πολύ μεγάλο project, ένα κόστος περίπου 4 δισεκατομμύριων ευρώ, που αυτό πέφτει πάνω στην ελληνική ενεργειακή, στην ελληνική αγορά, στην ελληνική οικονομία, και έχει και την πολύ μεγάλη γεωπολιτική σημασία του, αν θέλετε, γιατί είναι ένα project το οποίο υποστηρίζεται πάρα πολύ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά πρωτίστως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των οδεύσεων όσον αφορά το φυσικό αέριο συγκεκριμένα. Γιατί μιλάμε για πηγές για φυσικό αέριο το οποίο έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν, που είναι μια νέα πηγή πέραν της, του φυσικού αερίου που έρχεται από τη Ρωσία, που κατά κόρον, αν θέλετε, προμηθεύει όλες τις περιοχές στα Βαλκάνια, στην Νοτιοανατολική Μεσογείο. Άλλα μελλοντικά παρόμοια έργα? Παρόμοια έργα αυτού του βεληνικού ή αυτού του μεγέθους μπορεί να μην έχουμε, αλλά σίγουρα υπάρχουν, για παράδειγμα, διασυνδετήρια αγωγή μεταξύ των γείτονων χωρών με την Ελλάδα. Ένας από αυτούς είναι ο Ελληνοβουλγαρικός αγωγός, ο IGB, ο οποίος θα ανοίξει και τον κάθετο διάδρομο, όπως λέμε, δηλαδή να υπάρχουν ροές φυσικού αερίου από τον νότο προς τον βορρά, με τον απότερο σκοπό να φτάσουμε μέχρι και την Ουκρανία, η οποία έχει και δέχεται και πολλές πιέσεις, αν θέλετε, και έχει πολλά προβλήματα σε σχέση με τη γείτονα χώρα που είναι η Ρωσία, η οποία κατά βάση προμηθεύει φυσικό αέριο στην Ουκρανία, αλλά και σε όλες τις χώρες οι οποίες βρίσκονται νοτίως της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου και της χώρας μας. Εδώ να θυμίσω ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, παίρνει περίπου 65% των ποσοτήτων του φυσικού αερίου της από την Ρωσία. Αυτό σε συνδυασμό με ένα project το οποίο επίσης είναι υπό πρόταση τώρα, που είναι το τερματικό LNG στην Αλεξανδρούπολη, θα μπορέσει να ολοκληρώσει λίγο αυτό το σχεδιασμό με τα διάφορα projects υποδομών τα οποία προτείνονται στη Βόρεια Ελλάδα, όπως επίσης και την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στο κοίτασμα αυτό που είναι στην Καβάλα, το οποίο έχει εξαντληθεί. Σε αυτά τα projects εμπλέκεται και η ελληνική εξωτερική πολιτική? Ενέργεια και εξωτερική πολιτική πάνε χέρι με χέρι συνήθως, οπότε σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ελληνική εξωτερική πολιτική και στο πώς χειριζόμαστε αυτά τα project τα οποία προωθούνται. Όπως προανέφερα, σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τη φωνή της από τις Βρυξέλλες, στο να διαφοροποιηθούν αυτές οι πηγές του φυσικού αερίου σε χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Σερβία, για παράδειγμα, που είναι εξαρτώμενες κατά 100% από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Κανένας φυσικά δεν προτάσει εδώ σε αυτή την περίπτωση ότι μπορούμε να ζήσουμε και να απεξαρτοποιήσουμε παντελώς τις ενεργειακές αγορές μας από το ρώσικο φυσικό αέριο. Γιατί για πολλούς άλλους λόγους που μπορούμε να εξηγήσουμε και μετά, η Ρωσία θα είναι πάντοτε ένας βασικότατος προμηθευτής φυσικού αερίου για την Ευρώπη και για τις χώρες μας, για τη χώρα μας, για την Ελλάδα και για τις γείτονες χώρες. Απλά αυτό που προτάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες οι οποίες έχουν επιρροή στην εξωτερική μας πολιτική στην περιοχή μας, είναι το ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια διαφοροποίηση των πηγών, να υπάρχει και μια εναλλακτική. Αυτή την εναλλακτική σίγουρα μπορεί να την προσφέρει σαν δυνατότητα το LNG, η τερματικά LNG, όπως αυτό που προτείνεται στην Αλεξανδρούπολη, αλλά φυσικά και η υπάρχουσα υποδομή που έχει η χώρα μας, που είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό, γιατί έχει γίνει εδώ και περίπου 20 χρόνια, που είναι το τερματικό αεροποίησης στη Ρεβιθούσα, έξω από την Αθήνα, από την Αττική, όπου μπορούμε να φέρουμε ποσότητες φυσικού αερίου με καράβια, με LNG, από προμηθευτές όπως είναι η Sonatrach από την Αλγερία που έχουμε μέχρι τώρα ή από το Κατάρ που είναι και τα περισσότερα τουλάχιστον φορτία που έχουν έρθει στην Ελλάδα μέχρι στιγμής. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν κάνει τα σωστά βήματα, θα έπρεπε να πω, όσον αφορά αυτό να φτιάξουν τις υποδομές τους για να μπορούν να είναι πιο έτοιμες, αν θέλετε, σε περίπτωση που υπάρχει για κάποιο λόγο διακοπή των ροών φυσικού αερίου, για παράδειγμα, από τον βασικό προμηθευτή που είναι η Ρωσία, όπως είχαμε το 2011 ή σε άλλες περιπτώσεις μέχρι και πολύ πρόσφατα το Γενάρη του 2017, λόγω μεγάλου ψύχους που είχε πέσει σε όλη την Ευρώπη, είχαν περιοριστεί, αν θέλετε, οι ποσότητες φυσικού αερίου που έρχονταν από τη Ρωσία και είχαμε προβλήματα, δηλαδή το σύστημα είχε φτάσει στα όρια του. Αυτό που έσωσε την Ελλάδα ήταν το ότι είχαμε τη δυνατότητα της Ρεβιθούσας, ώστε να φέρουμε ποσότητες φυσικού αερίου με καράβι στο σύστημά μας. Και ποια είναι τώρα είναι η ρεαλιστική προοπτική και εικόνα για τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα? Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες να επενδύσουν σε αυτό το τομέα? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και πολύ επίκαιρη, γιατί μόλις πρόσφατα είχαμε και την ανακοίνωση από πετρελαϊκές εταιρείες κολοσσούς όπως είναι η Exxon Mobil και η Total, η γαλλική Total και η αμερικάνικη Exxon Mobil, οι οποίες θέλουν να μπουν πολύ δυνατά στον χώρο των υδρογονάνθρακων, σε εξερεύνηση υδρογονάνθρακων στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι υπάρχουν, από όλες τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον, υπάρχει καλή δυνατότητα για την εξερεύνηση, για την ανακάλυψη πιθανών κοιτασμάτων στην περιοχή του Ιουνίου, αλλά ακόμα και νότια της Κρήτης. Είχαμε έναν διαγωνισμό για τα οικόπεδα τα οποία ήταν προς αδειοδότηση πολύ πρόσφατα, στον οποίο δεν είχαμε και τόσο μεγάλη συμμετοχή ξένων πετρελαϊκών εταιριών. Περισσότερο ίσως θα έλεγα λόγω της κακής συγκυρίας με την πτώση των τιμών πετρελαίου που παρατηρήσαμε πρόσφατα, πόσο μάλλον δε πριν από 1 με 2 χρόνια. Φέτος, το 2017, βλέπουμε ότι οι τιμές έχουν ανακάμψει σε κάποια πιο ανεκτά επίπεδα, αν θέλετε, όσον αφορά αυτά τα μεγάλα project τα οποία συζητάμε. Και όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες, δεδομένου και όλης της εφορίας που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν πάρα πολύ μεγάλη παρουσία στην Κύπρο, έχουν βρεθεί μεγάλα κοιτάσματα στην Αίγυπτο, έχουν βρεθεί μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ισραήλ. Όλοι έχουν αρχίσει και ρίχνουν τα βλέμματά τους περισσότερο στην περιοχή μας. Οπότε αυτό μόνο θετικό θα μπορούσε να είναι και για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει λίγο να είμαστε και συγκρατημένοι, γιατί όταν μιλάμε για αυτά τα μεγάλα projects, μιλάμε για έναν μαραθώνιο, δεν είναι αγώνας ταχύτητας, αλλά είναι ένας μαραθώνιος ο οποίος θα κρατήσει πολλά χρόνια. Ακόμα και αν αποδεδειγμένα βρίσκαμε κάποια κοιτάσματα σήμερα, ίσως να μιλάγαμε για περίπου 10 χρόνια μπροστά μας μέχρι να έχουμε πράγματι την εκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων και να δούμε τα ανταποδοτικά ωφέλη από αυτές τις εξερευνήσεις και από αυτές τις ανακαλύψεις.
Thank you.